κορίτσια στην κουζίνα. Άντε κορίτσια στην κουζίνα. Μας έλεγες την προηγούμενη φορά, Μίνα μου, ότι έχεις ένα χάρισμα, έχεις ένα ταλέντο. Αγαπάς τόσο πολύ τον εαυτό σου, το σώμα σου, που διάβασε μια συνέντευξη ότι είναι ο ναός σου και μάλιστα πάρα πολύ. Όπου ασχολείσαι με κρέμες, ασχολείσαι με την ομορφιά και φοράς μόνο δικά σου προϊόντα. Ναι, φοράω. Και δίνεις και στις φίλες όμως, δηλαδή τα πουλάς κιόλας. Ναι. Εδώ εμένα τι μου έφερες? Λοιπόν, είναι μια κυραλιφή με λεμόνι. Να το ανοίξω, μπορώ? Ναι, αμέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα. Για πες. Η γιαγιά έλεγε ότι δοκιμάζεται μπαίνει και στο πρόσωπο. Α, ότι τρώμε δηλαδή μπορεί να μπει και στο πρόσωπο. Ναι. Και πώς την έχεις κάνει? Τα δύο βασικά υλικά είναι το ελαιόλαδο και το κερί. Μάλιστα. Το γνήσιο. Και τι καλό κάνει, γιατί εμένα ο Μανώλης θες με ρώτησε τι κρέμα θα προτιμούσα να μου φέρεις, να μου φτιάξεις. Είχαμε βασιλικό, με γαρίφαλο, με και πορτοκάλι. Α. Αλλά έφερα λεμόνι, γιατί το λεμόνι ασπρίζει το δέρμα. Μα εγώ κάθομαι στον ίδιο να μαυρίσω. Όχι, το ασπρίζει από τους λεκέδες. Α, ναι. Καθαρίζει δηλαδή το πρόσωπο και το λιένει. Ναι. Πόπο παιδιά, μυρίζει εκπληκτικά αυτή η κρέμα. Εσύ ποια φοράς? Εγώ τη λεμόνι. Το λεμόνι φοράς. Mm-hmm. Τι ωραία που είναι. Και πού μπορούν να τις βρουν οι φίλες μας? Υπομονή να βγει και το site για να μπορεί να με βρει ο κόσμος. Α, θα κάνει site και θα μπορεί να σε βρει. Εκπληκτική. Και θα τη φοράω το βράδυ. Το βράδυ. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι κάπως λιπαρή για να τη φορέσω τη μέρα. Ναι, γι' αυτό, επειδή γυαλίζει. Άρα θέλει μόνο το βράδυ για να κάνει την όλη του ενυδάτωση. Αλλά όποιος και να τη βάλει, όταν θα ξυπνήσει θα δει πραγματικά αποτέλεσμα. Δηλαδή το πρόσωπο του θα είναι βελούντο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι, επειδή είναι πολύ καλές οι κρέμες σου, να έχουν και μεγάλη ανταπόκριση. Θα έχει σίγουρα. Ό,τι κάνω το πιστεύω. Λοιπόν, για να δούμε τι έχει εδώ πέρα. Εσύ θα ξεκινήσεις, το παίρνεις πάνω σου. Φέτα, ανθότυρο, αυγά, μαυροκούτσι, σουσάμι, λευκό, δυόσμο και βασιλικό πλατύφυλλο και το φύλλο. Τέλεια. Θα φτιάξω μια ωραία πατατόπιτα, ναι. Οικονομική, ναι. Γιατί τώρα και λόγω κρίσης πολλοί κόσμοι μπορεί και να μην έχει εύκολα υλικά να κάνει κάτι στο σπίτι. Και είναι χορταστική αυτή η φέτα. Πάρα πολύ, ναι. Να δούμε την καρτούλα, θα μας διαβάσεις? Πού είναι? Εκεί. Πατατόπιτα της Μίνας, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, συσκευασία φύλλο κρούστας, 2 αυγά, ναι. 5 μεγάλες πατάτες βρασμένες χωρίς τη φλούδα. Ωραία. Ένα ματσάκι δυόσμο, ένα ματσάκι πλατύφυλλο βασιλικό, mm-hmm. 250 γραμμάρια ανθότυρο, 750 γραμμάρια φέτα, μαύρο κούκι, μαύρο σουσάμι ή απλό σουσάμι και ελαιόλαδο. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά εγώ, για να μην μπερδέψω τους τηλεθεατές, ναι. Τα κάνουμε το μάτι. Γιατί άλλες φορές βάζω ένα πιο μεγάλο ταψί. Οι περισσότερες. Ναι, δηλαδή το κάνουμε το μάτι. Πώς ξεκινάμε, Μίνα? Λοιπόν, τι θέλεις? Θα βάλω αυτά τα γαντάκια. Αυτά είναι πιο μικρά, πιο είναι μικρά. Τα δικά μου και είναι του Άκη. Να το αφήσω αυτό εδώ. Ορίστε. Μαγειρεύεις πολύ, Μίνα μου, Μ' αρέσει η μαγειρική, είναι μια εκτόνωση. Πώς και διάλεξες την πατατόπιτα, τη θεωρείς πολύ καλό? Οι πίτες βασικά είναι σπεσιαλιτές, πολύ ναι, καλές. Ναι, μ' αρέσουν πολύ οι πίτες. Σ' αρέσουν. Φίλο, δεν ανοίγεις? Ανοίγω, αλλά τώρα δεν ήξερα αν θα είχα τόσο χρόνο για να ανοίξω το φίλο. Δεν πειράζει, και είναι και πιο εύκολο μωρέ με το φίλο κρούστας για να την ναι, κάνω. Καλέ. Δεν κοστίζει και πολύ. Να μην μπεδεύουμε και πολύ τη ζωή μας. Σωστό. Συμφωνώ απολύτως. Έχουμε πολύ ελάχιστο χρόνο μπροστά μας για να τον μπεδεύουμε με άλλα πράγματα. Βάζω το δαχτυλάκι μου, το χάσω από εκεί. Αχ, πάει και με το φόρμά μου το γάντι. Τέλεια. Ωραία. Μετά θα τα πάρω. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω να λιώνω τις πατάτες με το χέρι. Δεν θες να τις κάνουμε πουρέ. Μίξε. Όχι, όχι. Α, γιατί δηλαδή θα καταλαβαίνεις το κομμάτι της πατάτας ναι, μέσα ναι. στην πίτα. Γιατί αν ήταν θα είχα βάλει πουρέ. Λοιπόν, εγώ θα λιώσω τις πατάτες. Λιώνουμε τις πατάτες με το χέρι. Και αφήνουμε και κομμάτια. Ωραία. Για να τη νιώθουμε στο στόμα. Εμείς έχουμε παραπάνω βέβαια από 5, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Καλύτερα. Ναι. Και εσύ, Φέη μου, θα κόψεις το δυόσμο. Τέλεια. Οπότε σου το δίνω εγώ αυτό από εδώ. Ναι. Και εγώ κόβω το δυόσμο. Για πες τα νέα σου. Βασικά είμαι πολύ χαρούμενη που ξανήρθα στο πρωινό. Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ, Μίνα. Είσαι καλά? Πάρα πολύ. Και ειδικά τώρα που κάνω και την πατατόπιτα. Έχεις συμβεί κάτι ωραίο στη ζωή σου που πρέπει να συζητήσουμε? Τίποτα, η αναμονή. Τι εννοείς? Για το μέλλον, να φτιάξω τις κρέμες μου, να ετοιμάσω την έκθεση ζωγραφικής που έχω τάξει.
Εντάξει, αυτά είναι ωραία. Ναι. Δημιουργικά. Κάτι άλλο? Τίποτα. Να έρθει λίγο το καλοκαίρι πιο πολύ, για να πάω και λίγο στη μαμά μου. Θα πας, ε? Ναι, θα πάω να κάτσω μια εβδομάδα και να ξεκουραστώ. Τίποτα, κατά τα άλλα είναι όλα τα ίδια. Κανένας έρωτας, τίποτα? Όχι. Τίποτα? Όλη μέρα σπίτι είσαι πάλι? Λοιπόν, βγαίνεις μόνο για καφέ με τις φίλες? Βγαίνω για καφέ, αλλά κουράζομαι τόσο πολύ τώρα που δεν δουλεύω. Γιατί κουράζεσαι? Γιατί όταν ο άνθρωπος δεν δουλεύει, κουράζεται. Το πιστεύεις αυτό, ε? Ναι, το βιώνω τώρα. Λοιπόν, έχουμε λιώσει την πατάτα, αλλά να το δείξω και στην κάμερα. Δεν την έχω κάνει πουρέ, για να έχει ωραία αίσθηση μέσα στην πίτα. Θέλεις πιο ψηλό κομμένο το δυόσμο από μένα? Όχι, όχι, όπως είναι. Αν θέλεις μπορώ. Ναι, ναι, όχι, όχι, και όπως είναι, μια χαρά είναι. Λοιπόν, έχουμε λιώσει την πατάτα. Βασικά, εγώ παιδί δεν τρώω αλάτι και τα κάνω ανάλατα τα φαγητά μου. Μπράβο. Βάζω λίγη φέτα στην πίτα. Και αλλάζει γεύση αμέσως. Ναι, για να πάρει λίγο λιμυρότητα. Τι ωραίος που είναι ο δυόσμος. Ο δυόσμος ταιριάζει πολύ. Ναι. Είναι απαραίτητος για την πίτα? Εγώ έχω δοκιμάσει να κάνω τις πίτες στο σπίτι. Δηλαδή, πάντα κάνω μια πίτα και λέω σήμερα θα την κάνω έτσι. Την άλλη φορά θα την κάνω έτσι με διαφορετικά μυρωδικά. Και ποιος τρώει ολόκληρη πίτα, βρε Μίνα, που είσαι μόνη σου στο σπίτι? Κάλε, δύο παρέες να έρθουν. Εμένα μπουκάλι κρασί έχει φύγει. Α, έρχεται ο κόσμος σπίτι σου? Ναι. Ναι. Καλή συνέχεια. Καλό, αλλά από εδώ και πέρα θα αλλάξω το σύστημα. Γιατί? Θα πάω να τυπώσω καταλόγους, ναι, και όποιος έρχεται θα παραγγέλνει και θα πληρώνει. Α, τόσο πολύ. Δεν γίνεται να θέλει ο άλλος παρθένα παγωτό με βάβλα και να την πληρώνω πάλι εγώ από την τσέπη μου. Συγγνώμη, σου λέει να τα κάνεις εσύ, ο φίλος σου, okay, η φίλη σου, ή τα παραγγέλνουν απ' έξω? Όχι, καλά, εγώ τα κάνω. Δηλαδή, πριν έρθουν, έχω ετοιμάσει ένα φαγητό, μία πίτα. Και σου κάνουν και παραγγελίες συγκεκριμένες? Όχι, όχι, εγώ τα κάνω. Αλλά επειδή συνήθως έχω πολλά στο σπίτι, ναι, τους λέω με ιδέα να κάνουμε ένα ωραίο κατάλογο και να γράψουμε ό,τι έχει πάντα το σπίτι μέσα. Και όταν θα έρχεται, π.χ. η Φέη, θα λέει: θέλω ένα παρθέ με βάφλα. Και θα μου το κάνεις? Να το πληρώσω. Άμα είναι τόσο ωραίο, συγγνώμη, γιατί να μην το πληρώσω? Αλλά δεν έχουμε ωραία θέα όμως. Όχι, πολύ θα είναι αυτό. Πόσο θες? Ναι, αυτή τη χουφτίτσα. Γι' αυτό μου έκανε εντύπωση σήμερα τόσο πολύ. Τέλεια. Ναι, 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 μια δεν χαρά. Θέλει άλλο. Ωραία. Θα βάλουμε λίγο ανθότυρο. Μάλιστα. Με το μάτι το βλέπω. Περισσότερη, ναι, φέτα έβαλες. Δεν πειράζει, επειδή δεν θα βάλουμε αλάτι. Καλύτερα, καλύτερα. Είναι και πιο νόστιμο. Πάρα πολύ ωραία. Και θα σπάσουμε και ένα αυγό. Πώς πάμε? Ναι. Οι πίτες. Δεν χρειάζεται να ανοίξουμε ένα βιβλίο. Ένα αυγό ή δύο, Μίνα? Ένα. Ένα, ένα, ναι. Ένα και το άλλο θα το βάλω τον κρόκο πάνω στο φύλλο. Μάλιστα. Βασικά τον. Άρα να το ξεχωρίσουμε. Ναι, όποιος δηλαδή έχει το κάρισμα και μπορεί να μαγειρέψει νοικοκυρές, βέβαια, που μαγειρεύουν πάντα ωραία. Ναι. Δεν χρειάζεται να ανοίξουν ένα τσελεμεντέ. Δηλαδή, άμα έχουν λίγη φαντασία, με τρία υλικά που μπορεί να έχει μέσα το ψυγείο ή το ράφι. Ναι, ναι, ναι. Φαντασία να έχει ο άλλος. Εντάξει, τα βασικά πρέπει να τα ξέρεις όμως. Και είναι ωραίο να παίρνουμε ιδέες. Δηλαδή, εγώ πατατόπιτα δεν έχω κάνει ποτέ. Σου έχω ξεχωρίσει και τον κρόκο σου εδώ. Να σας ευχαριστώ. Θα βάλω και το υπόλοιπο ανθότυρο. Διακοπές δηλαδή μόνο στο πατρικό σου θα πας? Διακοπές δεν θεωρώ ποτέ το μέρος που έχουμε γεννηθεί και έχουμε μεγαλώσει. Πού θα πας? Διακοπές μου πάλι θα είναι και στη Χαλκιδική, στη φίλη μου ωραία. Το σπίτι. Πού είναι η φίλη σου? Στη Βουρβουρού. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Και στη Ρόδο, στο σπίτι της φίλης μου της Μιρέλας που με συνόδεψε σήμερα εδώ πέρα. Γλυκύτατη η φίλη σου Μιρέλα. Από ό,τι έχω καταλάβει παρέες σου, είναι φιλίες χρόνων. Ναι. Η Μιρέλα είναι 9 χρόνια. Και πώς γνωριστήκατε? Είχα πάει και είχα δουλέψει στο ξενοδοχείο τους. Α, έτσι? Ναι. Ως τι? Μέσα από τον μπαρ. Α! Ναι, θυμάμαι τη στολή μου που καμισάκι, μαύρο παπιόν και φούστα μέχρι το γόνατο. Σε χαλούσε? Όχι, ήταν ωραίο. Ένιωθα μια δικηγόρος πίσω από τον μπαρ. Πάντως δίνεις αρκετά συντηρητικά. Μ' αρέσει. Βγάζω τα γάντια τώρα. Ωραία. Για να απλώσουμε το φύλλο. Ωραία, κάτσε να πάρω εγώ από αυτά, να στα καθαρίσω από εδώ. Καλά, η κρέμα μυρίζει υπέροχα, Μίνα. Έχει την αίσθηση λεμόνι. Ναι, ναι. Ωραία.